Πράγματι, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα και παρουσίασε εικόνες από την εκτόξευση δύο πυράβλων, ένας διυπηρωτικός και ο άλλος ο πιο σύγχρονος ρωσικός πύραυλος στερεών καυσίμων, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από δύο υποβρύχια, από τοποθεσίες που δεν ανακοινώθηκαν φυσικά, η μία στη θάλασσα του Μπάρεντς και η άλλη σε περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο για στρατιωτικές ασκήσεις και ότι οι πύραυλοι έπληξαν στόχους στην περιοχή του Αρχάγγελσκ στη Βόρεια Ρωσία, πολύ κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη για την οποία μιλήσαμε στο προηγούμενο θέμα, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 7 άτομα. Εδώ όμως βλέπουμε το βεληνεκές του διυπηρωτικού πυράβλου από τη θάλασσα του Μπάρεντς μέχρι την Καμτσάτκα. Αν το δούμε αναλογικά στο χάρτη, βλέπουμε ότι μπορεί να πλήξει στόχους οπουδήποτε στο βόρειο ημισφαίριο σχεδόν. Και αυτό είναι το βεληνεκές του δεύτερου πυράβλου, ο οποίος εκτοξεύθηκε από περιοχή στον Αρκτικό ωκεανό και έπληξε στόχο κοντά στην Βόρεια Ρωσία, επίσης με αρκετά μεγάλο βεληνεκές, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς ποιο είναι αυτό. Να πούμε εδώ ότι ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι κατά τη διάρκεια των εκτοξεύσεων δοκιμάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυράβλων και επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα όλων των συστημάτων. Ωστόσο, αυτές οι δύο δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μία μέρα μετά την εντολή που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στα στελέχη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας να απαντήσουν με αντίστοιχη εκτόξευση πυράβλου στην δοκιμή που κάνανε οι Αμερικανοί την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, σε ναυτική βάση στην Καλιφόρνια. Αναστασία Μπαλέσντροβα, σε ευχαριστούμε.